Thank you for tuning in. This is Dash Berlin. Καλημέρα από το όμορφο Βερολίνο. Δεν είμαι μόνη μου, δεν ήρθα μόνη μου στο Βερολίνο, γιατί έχω όλους αυτούς. Οπα, ποιος φαίνεται. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να φύγουμε από αυτό το αεροδρόμιο, το οποίο είναι πιο μικρό, πεθαίνεις και πολύ μίζερο. Εγώ περίμενα να δω αεροδρόμιο Grande, επειδή ήρθαμε Γερμανία. Μετά από 15 λεπτά περπάτημα με βαλίτσα στο χέρι, μπήκαμε στο τρένο, στο S9 τέλος πάντων, μετρό. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Η Μαρία είναι η πρώτη φορά που είναι στο εξωτερικό. Πόσο ωραία! Τι τιμή! Σου πήραμε την Παρθενιά. Έχω πάει και Ιταλία, αλλά με πλοίο. Α, ναι. Εντάξει, δεν μετράει. Ενθουσιάστηκα, παιδιά. Κλείνουν οι πόρτες με έναν ήχο που είχε χρησιμοποιήσει ο Paul Kalkbrenner και είχε φτιάξει ολόκληρο τραγούδι. Για όσοι δεν το γνωρίζετε, ο Paul Kalkbrenner είναι Γερμανός DJ και μουσικός παραγωγός. Και έχει κάνει και ταινία. Και τώρα κάθε φορά που κλείνουν οι πόρτες είμαι να πάω, δεν πιστεύω. Φτάσαμε στο προορισμό μας, τώρα όμως να δούμε πώς θα πάρουμε το κλειδί. Γιατί έχει κωδικό. Με το δεξί, Δημήτρη. Κουράδια. Το βλέπετε να... Μπράβο, μπράβο. Το σπίτι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά. Οκ, είναι υπόγειο, αλλά και πάλι δεν νιώθεις ότι είναι τόσο κλειστοφοβικά. Αλλά παιδιά, δεν έχω καθαρίσει τους από το προηγούμενο γκρουπ που ήταν εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς είναι τα σεντόνια. Εδώ, πετσέτες, σεντόνια. Εδώ. Εδώ. Οι πετσέτες στο πάτωμα. Όλα καλά, μέχρι που μπήκες εσύ. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο, το cleaning company που μας είπε, το ξέχασαν τελείως. Και θα έρθουν τώρα να καθαρίσουν για 2 ώρες. Πάμε όμως για φαΐ, γιατί νομίζω ότι θα πεθάνω. Θα πέσω εδώ, στα σκαλοπάτια, στα πατώματα και δεν θα μπορείτε να μου μαζεύετε. Και κάθε ώρες μετά ήρθαμε στο Dunkin' Donuts να σας κάνω ένα mini haul κάλτσες. Γιατί μου είχαν σπάσει τα νεύρα οι κάλτσες μου, κατεβαίνανε όλη την ώρα. Κάλτσες για το σπίτι. Αυτό που έψαχναν το καλοκαίρι σε άσπρο και το είχε 1 ευρώ. Και αυτές που είναι μαύρες διευθυντές κάλτσες με λίγο χρυσό σκονί. Αυτό είναι το haul μου, όλα τα υπόλοιπα είναι των παιδιών. Αφού χαζέψαμε Primark 10 ώρες, αφού φάγαμε Dunkin' Donuts, αφού μπήκαμε λίγο TK Maxx, TK Maxx, TK Maxx, TK Maxx, πάμε τώρα στο σπίτι να δούμε αν καθαρίστηκε και μετά μπορεί να βάλουμε και καμιά μπύρα, θα δούμε, δεν ξέρω. Αυτό παιδιά μήπως πρέπει να το πάρουμε, κάνε το M4. Ακόμα δεν έχουμε βολευτεί, βγάζουμε μπουφάν και είναι η Σοφία μέσα και κάνει ήδη το μπάνιο. Γιατί είναι την παλαβή, έχει φέρει και δικά της Αντώνη και δικιά της μαξιλαροθήκη. Θα μου σκεφτεί τι είμαι ακόμα έτσι. Η πρώτη πήγε. Πρέπει την κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, ξαναβγήκαμε έξω. Ευτυχώς που έχει κρύο και ξύπνησα, γιατί κοιμόμουν πάνω στο τραπέζι. Δεν ήμουν κομμάτια και μια στιγμή σκέφτηκα να μείνω μέσα. Λέω, όχι ρε, πρώτο βράδυ μέσα. Οπότε τώρα ψάχνουμε κάπου να βρούμε μια μπειραρία, κάτι κάπου να πιούμε. Τι θα φάμε σήμερα, τι έχει το μενού? Πού πάτε εσείς? Καληνύχτα. Καλημέρα, τι κάνετε?
πριν λίγο σηκώθηκα. Παιδιά, είναι το πιο άβολο κρεβάτι που έχω κοιμηθεί ποτέ. Τι κοιμάμαι στο κρεβάτι, τι κοιμάμαι στο πάτωμα, νομίζω το ίδιο πράγμα είναι. Το μαξιλάρι έχει κομμάτια. Δεν είναι ενιαίο. Το πάπλωμα είναι για παιδάκι. Είναι τόσο μικρό που αν γυρνάς βγαίνεις ολόκληρη έξω από το πάπλωμα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10.30, 11 παρά. Ετοιμαζόμαστε τώρα, πάμε βόλτα. Έχει φύγει ο Μίχλη που ήταν χθες μέχρι κάτω το πάτωμα. Αλλά ψυχαλίζει και λέει κάνει πάρα πολύ κρύο, μας είπε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ξυπνήσει πρώτος από όλους και προσπαθούσε να μας ξυπνήσει. Οπότε σήμερα πρέπει να βάλουμε πιο χοντρά ρούχα. Ένα ταξίδι, σας είπα γιατί ήρθα. Ήρθαμε για διακοπές με τα παιδιά. Το είχαμε κλείσει πολύ πριν τα Χριστούγεννα. Τύπου ήμασταν όλη μέρα μια μέρα μαζί. Απλά αράζαμε σπίτι. Και μας λέει ο Δημήτρης, ο Κουράκος ο Δημήτρης, όχι ο δικός μου Δημήτρης, μας λέει: παιδιά, θέλω να πάω, ξέρω εγώ, σίγουρα Βερολίνο φέτος, γιατί είχε πολύ φτηνά εισιτήρια. Είπαμε εμείς να πούμε να κοιτάξουμε πόσο έχουν. Και εκείνη την ώρα είχαν 80 ευρώ. Και λέμε: ωραία, τα κλείνουμε, ό,τι σε πώς είμαστε. Και το πολύ πολύ να μην πάμε. Δηλαδή ήταν τόσο τελευταία στιγμή και είχε πολύ πλάκα. Βάθαμε. Καλά, εσύ. Τι μάθησε. Κλόουν. Και δεν βλέπεις με κόκκινη σειρά. Καλά ρε παιδιά, να το έχουν σκεφτεί όλα, μέχρι πολύ μπρίζο, μέχρι μαντιλάκια για να σβήνω τα σφότσεις από το χέρι μου και να μην έχω πάρει κραγιόν. Πώς την έπαθα έτσι. Έχω ένα τυχαία στην τσάντα μου νομίζω ακόμα. Με πόσο κολλό φαρδί που το μοναδικό κραγιόν που πήρα κατά λάθος είναι νουντ. Και το αγαπημένο μου κιόλας. Ισχύει. Είναι έτοιμη. Το outfit of the day. Καλά, τώρα δεν βλέπετε τίποτα. Αυτό είναι με το μπουφάν μου. Και το maquillage of the day. Ό,τι κάνω, πάντα! Έτοιμη! Ναι. Πάλι το ίδιο σκουφί θα βάλεις, ντροπή. Δεν είσαι και fashion icon. Είχα κάπου πολλά σκουφιά και δεν το βρίσκω. Θέλεις να σου δώσω, άμα θέλεις. Έχω μουσταρδί, γκρι που γράφει και New York πάνω. Και ένα ροζό κόκκινο. Από αύριο θα το τσεκάρω με το... Μαρία, κλαίω! Κλαίω που έσκυψες! Αλήθεια, φάνηκε ένα σκούφος να περνάει από την οθόνη. Νόμιζα ότι δεν το έκανες επίτηδες. Τι συνέβη, δεν είναι αγάπη. Κύριε σκηνοθέτα, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να φύγουμε. Όχι. Jesus Christ. Εντάξει, το χρωστάμε, μας περιμένει τις 8.30 ώρα το πρωί. Δεν είχαμε πει 8.30, όμως είχαμε πει εξ αρχής κατά τις 11. Και τι ώρα είναι τώρα? Δεν ξέρω. 12. Αποφασίσαμε να πάμε στο μουσείο People, νομίζω έτσι λέγεται, το οποίο έχει ανθρώπινα μέλη του σώματος και τέτοια, νομίζω αληθινά κιόλας, λίγο creepy πράγματα. Αποφασίσαμε τελικά να πάμε σήμερα για τα μουσεία, γιατί βρέχει. Αν και θα πηγαίναμε να δούμε αξιοθέατα για να τραβήξουμε κανένα ωραίο πλάνο, κάποια ωραία φωτογραφία, γιατί δεν έχουμε τραβήξει ακόμα τίποτα. Αλλά βρέχει και λέμε άστο, να το αφήσουμε για αύριο μεθαύριο που δεν θα βρέχει. Να το ευχαριστήσουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, μπαίνουμε στο μουσείο, αλλά να σας πω ότι τις επόμενες εικόνες μπορεί να σας ενοχλήσουν. Άμα είστε πολύ ευαίσθητοι, κάντε skip σε αυτόν τον αριθμό. Εδώ. Το βλέπετε. Σας προειδοποιώ. Ξέρω, δεν φαίνεται πολύ, αλλά καπνιστές, μη καπνιστές. Καπνιστές, μη καπνιστές. Please σταματήστε το κάπνισμα. Δεν σας κάνει καλό και δεν σας κάνει και cool. Τέλειο. Τι φάση με το πόδι. Χορεύω. Αλλά το μουσείο. Αλλά Move it nice and sweet and sexy. Alright, come on your clothes. How you doing, you know? Reaching out your body. You want me part of the come on your clothes. How you doing, you know? Thank you. Αυτό ήταν, καλό ήταν, ήταν πάρα πολύ μικρό, πολύ ενδιαφέρον και τώρα μας έμεινε χρόνος να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει κάτι ωραίες εκκλησίες και έχει ανοίξει λίγο καιρός, δεν βρέχει τώρα. Οπότε νομίζω θα κάνουμε καμία βόλτα, να βγάλουμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, το κρύο παλεύεται πάντως, είμαι βέβαια μεγάλια.
I like big butts and I cannot lie. Εδώ ετοιμαζόμαστε για photo shooting και πάει μέσα από τις λάσπες με άσπρα παπούτσια. Έλα Σοφάκη, μπορείς! Πάμε να δούμε την πύλη. Αχ, να την πύλη! Επόμενη στάση, Μνημείο Εβραίων. Από ό,τι διάβασα, αυτό το μνημείο είναι για πάνω από 2.000 στρατιώτες της Σοβιετικής Ένωσης που πολέμησαν εδώ, τότε με την πτώση του τοίχου, όχι, πιο παλιά, στον πόλεμο. Και έχουν φτιάξει όλο αυτό το μνημείο, τεράστιο παιδιά, πάρα πολύ μεγάλο, και έχουν γράψει ονόματα και ημερομηνίες γέννησης, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ ωραίο. Πήραμε ένα λεωφορείο στα γρήγορα και είναι διόροφο. Με τη Μαρία ανέβηκαμε μόνοι μας πάνω, οι άλλοι κάθονται κάτω γιατί είναι μόνο για δύο στάσεις. Αλλά δεν άδειξα, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Ρέτα σπάει. Next stop! Κάπου να κάτσουμε, δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω. Η μέση μου με έχει πεθάνει, όλη μέρα περπατάμε. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μετανιώνω δευτερόλεπτα. Θα πάμε κάπου να χαλαρώσουμε και μια ζεστή σοκολάτα. Σούπερ μάρκετ και μετά σπίτι. Σήμερα η μέρα θα είναι χαλαρή, η βραδιά μάλλον. Θα ράξουμε σπίτι, θα πάρουμε μαλακίες, θα φάμε, θα δούμε καμία ταινία, θα παίξουμε κανένα παιχνίδι. Γιατί αύριο θέλαμε να πάμε σε ένα άλλο χωριό έξω από το Βερολίνο, το οποίο είναι χωριό-χωριό. Και μετά το βράδυ θέλω να βγούμε. Γιατί επιτέλους θέλω να ακούσω βερολινέζικη ηλεκτρονική μουσική. Πεθαίνω, είναι η αγαπημένη μου ηλεκτρονική μουσική όλων των εποχών. Ελπίζω να βρούμε κάτι καλό. Home sweet home! Αυτό το φοβερός μόνοι μου είναι στην πλάτη με τη κάμερα. Τι ωραία παντόφλα, τι ωραία παντόφλα! Γυρίσαμε σπίτι και η Μαρία είναι ακόμα έξω μόνη της γιατί ξαναπήγε Primark. Έχει τρελαθεί από χθες, μόνο ψωνίζει Primark. Θέλω να δω τι πήρε. Φαντάζει να έχει βρει ωραία πράγματα και να χτυπάμε το κεφάλι. Πάλι! Που χρησιμοποιούμε τώρα τον καθρέφτη της. Την κορυδεύαμε, την κορυδεύαμε χθες που πήρε ολόκληρο καθρέφτη τόσο και σήμερα όλες το χρησιμοποιούσαμε. Ναι, ναι, να δεις που πάλι θα κορυδεύουμε και μετά θα της λέμε Μαρία, μπορώ να το πάρω λίγο. Ναι, 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 πραγματικά. Αύριο θα πάμε σε ένα χωριό έξω από το Βερολίνο. Σοφία, βαριέμαι να ασχοληθώ τώρα, αλλά επειδή δεν αντέχω και θέλω να φάω, πρέπει να δείξουμε τι έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ. Θα κάνουμε μαζί σούπερ μάρκετ haul, γιατί πήραμε όλο πραγματάκια. Που το τρώγαμε όταν ήμασταν μικρές, γιατί για όσο δεν το ξέρετε, η Σοφία μεγάλωσε στη Γερμανία. Μεγάλωσε. Στο Στρόμπενχάουζεν. Στο Στρόμπενχάουζεν. Και εγώ στην Ολλανδία. Νούμερο 1. Ναι, είχα ζούνε τα λεγόμενα στην Ολλανδία. Αλλά νομίζω τώρα έχει απογραφεί γιατί είναι λίγο ρατσιστικό, υποθέτε. Δεν μπορώ. Με αυτά. Ξέρετε τι σημαίνει το ναι, είχα ζούνε. Όχι. Φιλιά νεύρου. Σιγά το ρατσιστικό. Επειδή είναι μαύρο, νεύρου, μαύρο. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει το φυλάκι. Νομίζω λέγεται αλλιώς τώρα. Είναι τέλεια. Ελπίζω να είναι με τη βαφλίτσα κάτω γιατί θα πεθάνω. Εγώ πήρα καρτόφεν σαλάτεν που είναι ουσιαστικά πατάτα με μέσα κρεμμύδι και μαϊντανό νομίζω. Και αυτό το σερβίρουν δίπλα από τα σνίτσελ.
Είναι πατατάκια, κανονικά. Απλά κάπως με αλλάζει. Ναι. Είναι λίγο πιο πατατήλα. Επίσης αυτό το έτρωγες. Δεν αντέχω. Δεν το πειράζει. Είναι σαν κορδόνια, σαν γελαδάκι. Τι μαλακές έχουμε πάρει. Ναι. Εγώ πήρα αυτό εδώ που είναι μάρτζιπαν. Α, ναι. Δεν έφαγα εγώ, αλλά... Μπορεί να πεθάνω με αυτή τη σοκολάτα. Την έτρωγα κολλασμένη. Τέσσερις έτρωγα για να λιώσει το τέτοιο. Τι άλλο πήρα εγώ. Τίποτα, εγώ πήρα ένα σαντουιτσάκι. Πήρα και εγώ ένα τέτοιο. Α, ναι. Εγώ τελείωσα. Αυτά ήταν. Και να βάλουμε και από πάνω και φυστικό βούτυρο. Τι θα δοκιμάσουμε. Βασικά θα φάω ένα νέο ζούμι γιατί θέλω να πάμε με βάφλα. Πιστεύω ότι θα κρυφτώ! Πέρα. Αχ, είναι τα μήνυ, ρε. Εμένα τρώει εκεί, τρώω αυτό. Το γράφει με τεράστια. Σαλάτα και πατατάκια. Θα πάω. Cheers. Όλα μου σωστά. Είναι έτσι από μέσα, είναι σαν αφρός. Τι είναι αυτό, άδικε. Θα πάω αυτά. Να με ανακατέψω όλα. Τσίρλα. Εάν εγώ δεν κάνω διάρρεια, εμένα με λένε. Θα πάω σε αυτό. Τράβα! Θα το βλέπω στο μοντάζ και θα γελάω! Ήρθε η Μαρία! Μπορεί να χάθηκε, μπορεί να... Τελευταία μήνυμα ήταν πριν μία ώρα, αλλά ήρθε, παιδιά! Γεια, νιώθω περήφανη που βρήκα το δρόμο, μπράβο μου! Εντάξει, μπορεί να πήρα να τρώμε λάθο, αλλά οκ. Δείξε μας τι ψώνησες. Μαλάκα τι πήρε. Τι κουβαλάς πάλι. Μαλάκα. Ρε, εντυπωσιάστηκα με αυτό το σούπερ μάρκετ. Είναι μωρή. Η Σοφία έχει τρελή αφήγηση. Έχει τάξει εδώ. Και προσπάθησε και όλα να το κάνω. Εγώ δεν μπορώ. Κοίτα να τι κάνει ρε. Κοίτα εδώ. Subscribe και like. Εγώ, να, λοιπόν, το πόδι πάει μέχρι εκεί. Πάμε ένα και δύο και τρία. Και ένα και δύο και τρία. Σε παρακαλώ δοκίμασε το ξανά. Δεν μπορώ. Παιδάκια, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με αυτά τα γέλια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά, τα λέμε αύριο. Τι κάνετε, πώς είστε, είμαι in focus. Ξυπνήσαμε, η ώρα είναι νομίζω 9.30, όχι 9.30, 9 κάπου εκεί. Και πάμε να πάρουμε το τρένο. Φτάσαμε στο Στρίβαλτ, βασικά στο Λούμπενάου και νομίζω ότι τώρα θα πάμε για βαρκάδα. Δηλαδή ψάχνουμε κάπου να κάνουμε βαρκάδα. Αχ, εδώ έχει για σκι, γιατί δεν έχει χιόνι. Κάποτε είχα τέτοια για πατινάζ. Τραγούδα μου κάτι. Ich bin Snappy, das kleine Krokodil. Αυτό ήτανε. Ναι, δεν ξέρω παρακάτω. Wenn ich auf hohen Bergen stehe, wird mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich sehe die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Gwent. Βρήκα που μένουν τα στρομφάκια. Βρήκα την επικία τους. Ορίστε. Εδώ γίνεται ένα photo shooting. Εδώ γίνεται ένα δεύτερο. Περνάω τόσο όμορφα, παιδιά. Είναι τόσο χαλαρωτικό αυτό το πράγμα εδώ. Άμα δεν μιλάγανε και από πίσω, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Θα κλειδίσουμε το κεφάλι μας. Σκύψε, σκύψε, σκύψε. Μα δουλεύει!
ώρα να φάμε παραδοσιακό γερμανικό φαγητό και να ζεσταθούμε, παιδιά, γιατί ωραία η βαρκάδα, αλλά παγώσαμε εκεί πάνω, δεν παλεύετε. Η κουβερτούλα στην αρχή ήταν ωραία, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν νιώθεις τίποτα. Δεν σε σώζουν ούτε οι γούνες, ούτε οι κουβερτούλες, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι. Περίμενα ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο, υπερβολή, ένα χρόνο το έχω. Περίμενα 3 ή 4 μήνες για αυτή τη στιγμή που θα δείτε τώρα. Τα βλέπετε τα σκουπίδια, το βλέπετε αυτό πως έχει γίνει. Ώρα να φύγει. Παπ! Είμαι τόσο χαρούμενη γιατί κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά, επιτέλους. Ναι, τα έχω. 1. Πού ήταν? 2. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Ναι, παιδιά, είμαι στο σπίτι, η ώρα έχει πάει. 3. Πήγε 3. Κλαίω. Οπότε θα βγαίναμε έξω, αλλά ήμασταν κομμάτια γιατί ήμασταν 12 ώρες ακριβώς έξω. Οπότε δεν βγήκαμε και κάτσαμε εδώ μέσα και συζητάμε εδώ πέρα τι μαλακίες τι θα κάνουμε αύριο. Λέμε αύριο να πάμε στο τοίχο του Βερολίνου. Λέμε τι άλλο είπαμε να κάνουμε. Βόλτα λίγο. Αν θα φάμε σε στο Αμερικάνικο. Άρα να φάμε εδώ στο Αμερικάνικο. Πόπα έχει παιδιά ένα diner. Φοβερό, ούτε στην Αμερική δεν είδα τέτοιο diners που είναι αμερικάνικο, έτσι. Λοιπόν, αυτά, καλή νύχτα, ρε, κλικά, τα λέμε αύριο το πρωί, bye. Αυτός είναι ο περίφημος τείχος. Τι προσπαθείς να κάνεις? Μπορείς στην Αμερική. Άλλαξε τελικά και σου πάω πόρτα. Νομίζω αυτή είναι η πιο ακριβή περιοχή.